Μετά την περιοδία που έκανε το κλιμάκιο του Κομμουνιστικού Κόμματος και την επίσκεψη η οποία μόλις ολοκληρώθηκε στην δασική υπηρεσία της Ρόδου, προκύπτουν κάποια πολύ σοβαρά θέματα τα οποία σχετίζονται με τη δυσμενέστατη εξέλιξη της πυρκαγιάς στη Ρόδο, η οποία ακόμη μετά από 8 μέρες μένεται, κατακαίγοντας δάση, τα ελάχιστα εναπομείναντα δάση της Ρόδου, αλλά και περιουσίες κατοίκων, αλλά και ζώα άγρια, αλλά και ζώα τα οποία εκτρέφονταν στην περιοχή. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά καταλήξαμε μέσα από τις εικόνες, τις σκηνές και τις συζητήσεις που κάναμε, μια εξέλιξη η οποία δεν έτυχε. Είναι ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα με συγκεκριμένους λόγους και αιτίες, οι οποίες φυσικά εδράζονται στην υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση δύο υπηρεσιών, που είναι και η κόμβη στην αντιμετώπιση αυτών των φυσικών καταστροφών, όπως είναι η πυροσβεστική υπηρεσία και η δασική υπηρεσία. Πέρα βέβαια από την υποχρηματοδότηση και την υποστελέχωση, θα πρέπει να δούμε και τις ολέθριες επιλογές των κυβερνήσεων, οι οποίες πέρασαν και ουδέποτε διορθώθηκαν, που είναι η διάσπαση της πρόληψης και της πυρόσβεσης που σχετίζεται με τις δύο αυτές υπηρεσίες. Οι εικόνες οι οποίες είδαμε είναι πραγματικά, μιλάνε από μόνες τους, σχετίζονται με την παντελή σχεδόν ανυπαρξία συντονισμού, την έλλειψη πυροσβεστικού προσωπικού και μέσων, πυροσβεστική υπηρεσία της οποίας το ελάχιστο προσωπικό το οποίο υπάρχει υπερέβαλε των βιολογικών του δυνατοτήτων μια εβδομάδα τώρα για να σβήσει τη φωτιά, και φυσικά μέσα στα πολλαπλά μέτωπα δεν επαρκούσαν να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση. Θέλουμε να επισημάνουμε και αν θέλετε να χαιρετήσουμε την συμμετοχή των κατοίκων της Ρόδου και στην πυρόσβεση και στην περίθαλψη των τουριστών, οι οποίοι αναγκάστηκαν να φύγουν από τις ξενοδοχειακές μονάδες. Ήταν πραγματικά άνθρωποι οι οποίοι οργανώθηκαν μόνοι τους και δείχνει, αν θέλετε, και την ευαισθησία που υπάρχει στον λαό στην αντιμετώπιση αυτών των φυσικών καταστροφών, και φυσικά αυτή την προσπάθεια, καμία χειραγώγηση που έγιναν προσπάθεια να γίνουν από πλευράς της Δημοτικής Αρχής και της Περιφέρειας δεν πιάνει τόπο. Είναι κάτι το οποίο έγινε από την ευαισθησία και την ανθρωπιά των κατοίκων της Ρόδου. Και η πυρόσβεση, το επαναλαμβάνω, και η περίθαλψη των τουριστών, οι οποίοι βρέθηκαν χωρίς στέγη και κλίνη και τροφή. Επίσης, θα ήθελα να σταθώ για λίγο στα στοιχεία που προέκυψαν από τη συνάντηση που κάναμε στην δασική υπηρεσία. Η αγωνία αυτών των ανθρώπων είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη, γιατί βλέπουν μια καταστροφή σε περιοχή που τη γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και ίσως τη γνωρίζουν καλύτερα από τον κάθε έναν οι δασικοί υπάλληλοι, να μην μπορούν να συνδράμουν. Πρώτον, γιατί δεν έχουν τα μέσα, την χρηματοδότηση, αλλά δεν είναι και ανύπαρκτο το προσωπικό. Κάθε χρόνο ζητάνε χρήματα για να κάνουν διάνοιξη πυροσβεστικών ζωνών, να καθαρίσουν δρόμους, να καθαρίσουν από την καύση μύλη το δάσος, και φυσικά όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά μέχρι σήμερα τους αγνοούν, δίνοντάς τους ψίχουλα. Είναι μια κατάσταση η οποία προδιαγράφει και το μέλλον του περιβάλλοντος στην χώρα μας, αυτό που ψευδεπίγραφα όλοι επικαλούνται και το κάνουν, αν θέλετε, και σαν το σηκώνουν σαν σημαία για να κάνουν άλλα μέτρα. Μας ανησυχεί ιδιαίτερα η προσπάθεια ιδιωτικοποίησης και της πρόληψης της φωτιάς και της πυρόσβεσης, που σταδιακά ακούσαμε και τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες τις πολύ πρόσφατες, τις χθεσινές, και του Υπουργού για την ανάθεση σε ιδιώτες το καθάρισμα των δασών. Όλα αυτά τα στοιχεία δεν προδιαγράφουν τίποτε καλό για το αύριο του ελληνικού λαού, και φυσικά το μάρμαρο, όπως πάντα, θα το πληρώσει ο ίδιος ο λαός, τα φτωχά λαϊκά νοικοκυριά, γιατί είδαμε και σκηνές, τα μεγάλα ξενοδοχεία, τις ξενοδοχειακές μονάδες της Ρόδου, η πυροσβεστική υπηρεσία, να δίνονται εντολές μάλλον στην πυροσβεστική υπηρεσία για μια ιδιαίτερη και ξεχωριστή φροντίδα. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ άσχημα και είναι εικόνες που είδαμε εδώ στην περιοχή της Ρόδου.